Θα επιστρέψουμε σε ρεπορτάζ και σε μια εξέλιξη που αφορά τον Δήμο Πλατανιά, ρεπορτάζ τοπικής επικαιρότητας, καθώς αναδεικνύεται η περίφημη Ενετική Στράτα και μια πολύ όμορφη θολωτή γέφυρα. Περισσότερα θα μας πει ο Δήμαρχος της περιοχής, ο κύριος Γιάννης Μαλανδράκης. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και να ευχηθώ καλή χρονιά, υγεία. Βέβαια. Και πάνω απ' όλα να μπορούμε να ανταμώνουμε με ασφάλεια, αν είναι δυνατόν, στο προσεχές μέλλον. Ξαναστρώνεται κατά κάποιο τρόπο, αν μου επιτρέπετε τον όρο, η σύνδεση των Χανίων με την επαρχία Σελήνου, χαράσεται μία νέα περιπατητική διαδρομή και την ίδια ώρα αναμένεται να αναδειχθεί και μία περίφημη, μία πολύ όμορφη θολωτή γέφυρα. Να πάρουμε τις εξελίξεις με τη σειρά. Η πρώτη παρέμβαση, χάραξη, ναι, την είχαν κάνει μερικές εκατοντάδες χρόνια πριν. Ήταν όντως ο δρόμος ο οποίος συνέδρινε την επαρχία Σελήνου με την επαρχία Κεντονίας και φυσικά με την πρωτεύουσα του νομού, τα Χανιά. Αυτή λοιπόν η στράτα, η οποία έχει την ονομασία, όπως είπατε στην εισαγωγή σας, Βασιλική Στράτα, λόγω του μεγέθους της και του τρόπου της κατασκευής της, ή Ενετική Στράτα, από την περίοδο από την οποία δηλαδή ανατρέχουν οι αναφορές για την κατασκευή της, σε πάρα πολλά σημεία είναι ακόμα και σήμερα σχεδόν ανέπαφη. Αυτή λοιπόν η στράτα που είναι περίπου 5 χιλιόμετρα και όπως σας είπα ήταν παλιά ο κύριος δρόμος σύνδεσης των δύο επαρχιών, άρα λειτουργήσε για αυτό το σκοπό για τον οποίο αναφέρατε πριν, τη σύνδεση του κέντρου και της επαρχίας Κεντονίας με την επαρχία Σελήνου. Ερχόμαστε μετά από μια πολυετή προσπάθεια, αρκεί να σας το πω αυτό, μέχρι να κάνουμε προγραμματική σύνδεση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε ό,τι αφορά το θέμα της διεύθυνσης δασών για να μπούμε σε τμήμα το οποίο είναι δασικά χαρακτερισμένο και να εμπλέκονταν, Δήμαρχε, εμπλέκονταν και πολλές υπηρεσίες. Τα αρχαιολογία στο άλλο έργο. Δεν θα σκρύβω ότι είναι μια προσπάθεια 6 ετών. Έτσι, ολοκληρώσαμε λοιπόν τις προγραμματικές συμβάσεις, πήραμε τις εγκρίσεις, όλες τις αδειοδοτήσεις τις σχετικές. Στη συνέχεια πρέπει να βρούμε το χρηματοδοτικό εργαλείο, το εντάξαμε στο πρόγραμμα Leader. Και αυτή τη στιγμή πλέον είμαστε στην δημοπράτηση του έργου. Δημοπρατούμε το έργο και το ένα και το άλλο, δύο διαφορετικοί διαγωνισμοί. Να μας πείτε τι περιλαμβάνει η πρώτη παρέμβαση. Το μονοπάτι λεγόμενη Βασιλική Στράτα, που είναι μήκους 5 χιλιόμετρων, θα γίνει μια στήριξη των αυτή τη στιγμή υπαρχόντων αλληματικών τείχων όπου υπάρχουν αυτοί. Ένα καθαρισμό και συντήρηση του δαπέδου, αυτού του λιθόστρωτου, το οποίο είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, αλλά θέλει οπωσδήποτε καθαρισμό. Θα δημιουργηθούν σημεία ξεκούρασης και σημεία θέας, σε ό,τι αφορά ήδη πάρα πολλά σημεία τα οποία έχει κάποια πλατώματα που βλέπεις κάτω, κυριολεκτικά τον κάμπο των Χανίων, έτσι, γιατί σε ένα υψηλό υψόμετρο, περίπου τα 800 μέτρα σχεδόν. Και βέβαια αυτή η διαδρομή είναι μέσα από ένα εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον. Άρα λοιπόν αυτές οι εργασίες, ό,τι αφορά και την ασφάλεια του μονοπατιού σε κάποια σημεία με ξύλινες κατασκευές, φυσικά τη σήμανση του μονοπατιού, την διαβάθμισή του, ό,τι αφορά τον βαθμό δυσκολίας του για να το γνωρίζουν οι περιηγητές που πάνε, και όλα τα σημεία τα οποία έχουν να κάνουν με την ενημέρωση του περιπατητή σε οποιοδήποτε σημείο βρίσκεται τη διαδρομή. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των συγκεκριμένων παρεμβάσεων? Κοιτάξτε, εμείς περιμένουμε αυτή τη στιγμή τον ανάδοχο. Ελπίζουμε να μην έχουμε θέματα, τα γνωστά ενστάσεων που προκύπτουν συνήθως. Αυτό το έργο έχει ένα χρονοδιάγραμμα της τάξης των 6 μηνών κατασκευής. Είναι σύντομο έργο. Εάν λοιπόν καταφέρουμε και δεν έχουμε ενστάσεις, θεωρώ ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού το έργο αυτό θα είναι διαθέσιμο στον επισκέπτη, στον περιπατητή. Είτε είναι ένας ντόπιος της περιοχής, είτε ένας άλλος από άλλο σημείο του νησιού μας, ή και φυσικά οι ξένοι επισκέπτες που πάρα πολύ ξέρετε έρχονται συγκεκριμένα για να κάνουν τέτοιου είδους φυσιολατρικές διαδρομές. Συνολικά πόσα χιλιόμετρα είναι? 5 χιλιόμετρα. Είναι 5 χιλιόμετρα. Στο μέτωπο τώρα της θολωτής γέφυρας, οι παρεμβάσεις που προβλέπουν. Ναι. Η οποία είναι και ένα χαρακτηριστικό πόσο είναι διάσπαρτη αυτή τη στιγμή το κατοικήσιμο του Δήμου Πλατανιά. Δηλαδή έχουμε 128 οικισμούς για να φανταστείτε το Δήμο Πλατανιά. Στη γινότητα λοιπόν Πρασέ. Στον οικισμό των νέων Ρουμάτων υπάρχει αυτή η θολωτή γέφυρα που σε συνεργασία με την αρχαιολογία για να πάρουν τις ανάλογες εγκρίσεις και φυσικά το κόστος για να πληρώσουμε τον αρχαιολόγο για όσο διάστημα γίνεται το έργο, γιατί είναι υποχρέωσή μας αυτό. Θα γίνουν εργασίες ανάδειξης της γέφυρας και μια κρίνης που είναι πλησίων της γέφυρας και θα μπορεί να είναι και μάλιστα και ένα σημείο ξεκούρασης, ξαποστάματος όπως το λέγαμε πιο παλιά, για τον επισκέπτη, ο οποίος θα φεύγει από τον επαρχιακό δρόμο που πάει προς Σούλια και θα ακολουθεί τη διαδρομή προς τη θολωτή γέφυρα του Πρασέ. Είναι σε μια κατάσταση, θα έλεγα, αρκετά καλή. Να ξέρω ότι αυτή μέχρι το 1970 είχε χρήση κανονική ως γέφυρα, η οποία συνέδεε το δικό δίκτυο. Τη δεκαετία του 70 έπαψε πλέον να έχει αυτή τη χρήση.
και ο στόχος και ο σκοπός μας είναι και να τη συντηρήσουμε με κάποιες δράσεις που θα γίνουν, ξαναλέω, στο ίδιο περίπου χαρακτήρα με τις δράσεις που γίνονται στο μονοπάτι. Θα είναι και για τη διαδρομή αλλά και για την ανάπτυξη της Κρίνης, που είναι πλησίον της γέφυρας, για να είναι ένα σημείο και για να γνωρίζουμε, αλλά και πάνω απ' όλα να εκτιμούμε τον τόπο που έχουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Να εκτιμήσουμε και να αναδείξουμε στη συνέχεια τον τόπο μας. Ο σχεδιασμός σας, Δήμαρχε, από ό,τι έχω μάθει, προβλέπει και παρεμβάσεις για προσβάσιμα μονοπάτια 100 χιλιόμετρων. Σωστά είναι η πληροφορία σας. Είναι σε συνέχεια ενός σχεδιασμού που έχουμε ξεκινήσει τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε κάνει ήδη, αναδείξει με παρεμβάσεις μέσω των προγραμμάτων ΟΠΑΚ μονοπάτια στην περιοχή των Μεσφυλών, τη Σαρακίνα, στην περιοχή του Καράνου, τον Μποριανό και Κηδόνη, στην περιοχή των Παλιών Ρουμάτων, το Βαβουλέδο. Υπάρχει το Φαράγγι στην περιοχή Μεσαυλίων Δελιανών. Και τώρα, έχοντας κάνει μια μελέτη για 100 χιλιόμετρα συνολικά μονοπάτια διάσπαρτα στο Δήμο Πλατανιά, μέσα από κυκλικές διαδρομές, δηλαδή να μπορεί να είναι και φρηστικό και φιλικό για τον περιπατητή, όχι μόνο για κάποιον που κάνει ορειβασία με την έννοια την αγωνιστική εντός ή εκτός εισαγωγικών. Τα εντάξαμε στο πρόγραμμα Όχι της Περιφέρειας Κρήτης και πριν από λίγες μέρες πήραμε την συνένεση προκειμένου να κάνουμε το διαγωνισμό και εκεί για άλλα 100 χιλιόμετρα μονοπατιών. Έτσι, στο τέλος του καλοκαιριού, ίσως στο τέλος του έτους, για να είμαστε πιο σίγουροι, γιατί έχουμε και κάποιες διαδικασίες και η συγκυρία την οποία βιώνουμε φέρνει δυσκολίες, θα μπορεί ο Δήμος Πλατανιά να έχει πάνω από 130 χιλιόμετρα συνολικά μονοπάτια στο Δήμο του, τα οποία θα είναι και σε ό,τι αφορά την πρόσβασή του, θα είναι προσβάσιμα. Σε ό,τι αφορά τη διαβάθμιση της δυσκολίας τους, τη σήμανσή τους, τη χαρτογράφησή τους και συγγνώμη και κάποια εχνηλάτηση, δηλαδή να ξέρει κάποιος από το σημείο στο οποίο βρίσκεται, πώς μπορεί να πάει στην αφετηρία ενός φαραγγιού ή στο τέλος ενός φαραγγιού για να παραλάβει τον επισκέπτη που θα έχει μπει ίσως μόνος του και αυτός να πάει να τον παραλάβει στο τέλος του μονοπατιού. Δήμαρχε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και καλή χρονιά με υγεία σε όλους. Ευχαριστώ, καλό απόγευμα.